Ναι, το παρασκήνιο, πολύ σωστά όπως είπε ο Γιάννης, αφορά κυρίως τη σχέση του ζευγαριού με τους γείτονες και δεν αναφερόμαστε μόνο στους ενίκους μάλλον της συγκεκριμένης τριπλοκατοικίας, διότι ο Πέτρος Φιλιππίδης ζει σε ένα σπίτι τριόροφο, όπου ο κάθε όροφος είναι και ένα Είναι διαμέρισμα. ανεξάρτητα, ναι. Είναι ανεξάρτητα στο παλαιοψυχικό. Θέλω να σου πω ότι γενικώς η παρουσία των τηλεοπτικών συνεργείων στην περιοχή, καθώς όπως γνωρίζετε το παλαιοψυχικό είναι αστική περιοχή, δεν υπάρχει αγορά παρά μόνο περίπτερα και μένουν Οικιστική. κάποιοι, ναι, ξέρετε, μένουν κάποιοι Συγγνώμη, άνθρωποι βλέπουμε οι κάτι οποίοι. στα πλάνα Εδώ σημαντικό. βλέπουμε λοιπόν κάποια πλάνα τα οποία είναι συνθήματα που έχουν γραφτεί. Βιαστής είναι, Στο τα οποία σπίτι στα ήταν Γιάννενα. σπίτι στα Ιωάννινα, έτσι, στο πατρικό του Έχουν σπίτι. υπογραφεί από αναρχικούς, Ναι. το λέμε, βλέπουμε το Εντάξει. α στον Μάλιστα. κύκλο. Έχει σημασία να το πούμε και Και αυτό. κάτι τέτοιο αντίστοιχο είχε γίνει, αν θυμόσαστε, και στο εξοχικό, στην περιοχή της Το Κορινθίας. Το σοφικό. πρώτο, το, στο φωστοσοφικό, μπράβο, το πρώτο διάστημα όταν ξεκίνησε η όλη ιστορία. Θέλω λοιπόν να σας πω ότι ουσιαστικά το ζευγάρι τι έκανε, εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία του τριημέρου, τετραημέρου, πενταημέρου, όπως θέλει κανείς μπορεί να το πάρει. Πήγε πάνω στο χωριό. Είναι ένα χωριό λίγων κατοίκων. Ένα 400 χωριό, Νάσο, έτσι. ναι, είναι 400 κατοίκοι. Είναι άνθρωποι οι οποίοι γνωρίζουν την οικογένεια. Να σας πω ότι από τη μεριά του Πέτρου Φιλιππίδη, από τη μεριά της μητέρας του είναι το συγκεκριμένο σπίτι αυτό. Επίσης να σας πω ότι καθ' όλη τη διάρκεια της παραμονής τους εκεί δεν βόλταρε στην εξοχή ο Πέτρος Φιλιππίδης. Ήταν κλεισμένος μέσα στο σπίτι και αναλώθηκε σε τηλεφωνήματα με τον δικηγόρο του και από ό,τι μου είπε έτσι, μια πηγή που είναι κοντά στην οικογένεια, ήθελε περισσότερο να κάτσει να διαβάσει, να απομονωθεί, να ξεφύγει γενικώς από όλο αυτό το κυνηγητό, το οποίο αφενός το θεωρεί κομμάτι της δουλειάς μας. Αφετέρου, αυτό που βγαίνει από το ρεπορτάζ είναι ότι έχει πειραχτεί, έχει ενοχληθεί πάρα πολύ, διότι του έχουν κάνει πολλά και σοβαρά παράπονα οι άνθρωποι που μένουν στην γειτονιά του.